Θα ήθελα κατά πρώτο να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΠΕΔ και δήμαρχο Ακρινίου για την πρόσκληση, αλλά και να συγχαρώ και τους διοργανωτές που συμπεριέλαβαν στο συνέδριο, σε αυτό το πλούσιο συνέδριο με τόσες πολλές θεματικές ενότητες και ένα θέμα με την πολιτική προστασία. Πραγματικά, όπως κινούμαστε πλέον και όπως κινούνται οι κοινωνίες και τα πράγματα αλλάζουν με τεράστιους ρυθμούς, γνωρίζετε όλοι ότι οι δομές πολιτικής προστασίας ανά τον κόσμο αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί ομιλητές και δεν θα πλατιάσω. Έχω μία παρουσίαση, η οποία πολύ γρήγορα να σας δείξω τι εμείς σε αυτό το χρονικό διάστημα που εγώ έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας προσπαθούμε να κάνουμε και πώς σκεφτόμαστε τα επόμενα βήματά μας. Τι είναι πολιτική προστασία, νομίζω ότι όλοι εδώ είσαστε ειδικοί και υπαίοντες, οπότε δεν χρειάζεται ούτε καν να το εξηγήσω. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ότι όλες αυτές οι δράσεις ουσιαστικά που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και των υποδομών και της πολιτικής προστασίας και όλα αυτά, είναι ένα τεράστιο θέμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα που διατρέχει το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, αλλά το σύνολο και της κοινωνίας. Το πόσο σημαντικό είναι πλέον οι δομές πολιτικής προστασίας, θα πω ότι έχουν άμεση σχέση και με την ίδια την ασφάλεια. Μιλάμε για Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, άρα μια δομή πολιτικής προστασίας είναι το αναπόσπαστο αυτό κομμάτι, καθώς σήμερα οι όποιες απειλές διαμορφώνονται, έχουν σχέση, απειλούνται οι βασικές κρίσιμες υποδομές και ο πληθυσμός. Άρα, αν δεν έχεις διαδικασίες θωράκισης της ίδιας κοινωνίας και ανθεκτικότητας, δεν θα μπορείς να ανταποκριθείς όσο και καλές και έτοιμες δυνάμεις να έχεις αποτροπής, αν δεν έχεις τις κατάλληλες δομές πολιτικής προστασίας. Και το δεύτερο, να πω ότι ο βαθμός ασφάλειας και προστασίας μιας περιοχής επηρεάζει καταληκτικά το ρυθμό ανάπτυξης και συμβάλλει ακόμα στην επιτάχυνσή του. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα πλέον που γίνεται. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή και πολιτική προστασία, μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη και πολιτική προστασία, άρα ένας συνδυασμός. Αυτό που μπαίνει και θα σας εξηγήσω και στη συνέχεια, δηλαδή και στη συζήτηση που γίνεται στη διεθνή κοινότητα πλέον, στο πλαίσιο του ΣΕΝΤΑΕ, μιλάμε για ανθεκτικότητα των κοινωνιών, που ουσιαστικά ανθεκτικότητα κοινωνιών έχει άμεση σχέση με την ίδια την ανάπτυξη, με τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης μιας χώρας. Και βέβαια για την δικιά μας χώρα η πολιτική προστασία έχει και ακόμα μια μεγαλύτερη σπουδαιότητα, ακριβώς λόγω της ίδιας της γεωστρατηγικής και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση, γι' αυτό και από την Ευρώπη μας έχουν άλλες προσδοκίες από εμάς, καθώς θεωρούν ότι μπορούμε να παίξουμε στο μέλλον σε μια ιδιαίτερα έφλεκτη περιοχή ένα πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο, και εκφράζοντας και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις γύρω χώρες, οι οποίες είναι γεγονός ότι είναι πιο αδύνατες, αλλά και με ιδιαίτερο ρόλο αυτό που λέμε στην ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, όπως θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Και βέβαια είμαστε σε μια περιοχή δυτική Ελλάδα και χαίρομαι, Δήμαρχε, που επιλέξατε δηλαδή να έχετε αυτή τη θεματική ενότητα, γιατί θεωρώ ότι η δυτική Ελλάδα είναι ίσως η πιο τρωτή περιοχή και η πιο ευάλωτη έναντι των κινδύνων. Δηλαδή τα έχει όλα. Αν πάρουμε μια τυπική ευρωπαϊκή χώρα, δεν έχει καμία σχέση με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Δυτική Ελλάδα λόγω της ιδιομορφίας της. Και κυρίως θα πω τον υπαριθμόν ένα κίνδυνο που είναι η γεωλογική κίνδυνη, και βέβαια είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί περισσότερο και από τις δασικές πυρκαγιές, αλλά γενικά είναι μια
περιοχή που αντιμετωπίζει και πλημμυρικούς κινδύνους σε πολύ μεγάλο βαθμό, το δοκιμάσετε κι εσείς, αλλά γενικότερα η Δυτική Ελλάδα παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ύψη βροχόπτωσης. Έλεγα λοιπόν, για να επανέλθω στο γενικότερο της χώρας μας λοιπόν, ότι έχουμε και μια ιδιαίτερη γεωμορφολογία και αυτό που την κάνει ιδιαίτερη είναι κυρίως η νησιωτικότητα. Δηλαδή έχουμε μικρά μονωμένα συστήματα τα οποία δεν έχουμε ούτε καν στοιχειώδεις δομές πολιτικής προστασίας οι οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούν στο αρχικό στάδιο. Ή και κατά αναλογία είναι το ίδιο και η γεωργική Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε μια εναλλαγή του τοπίου που αυτό δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια και με μεγάλο ποσοστό δασοκάλυψης. Το ποσοστό δασοκάλυψης που έχει η χώρα μας δεν το έχουν οι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Και να βάλω και κάτι άλλο εδώ, εκτός από την νησιωτικότητα, έχουμε τεράστια ακτογραμμή, έχουμε μεγάλη κινητικότητα από πλευράς πλοίων και κυρίως πλέον είναι και μια συζήτηση που κάνουμε και με τους Γάλλους αυτή τη στιγμή, το θέμα δηλαδή το πώς θα αντιμετωπίσουμε κινδύνους από τα πολύ μεγάλα πλοία τα οποία έχουν εκτιστεί, τα οποία ουσιαστικά, επειδή μιλάμε για πόλεις, είναι πραγματικές πόλεις δηλαδή, από 5 μέχρι 7.000 κόσμου, και συζητάμε πλέον, επειδή ακριβώς στη Μεσογειακή Λεκάνη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κίνηση, πώς αυτό θα γίνει, όχι μόνο πλέον δια της συνεργασίας μέσα στο επίπεδο μιας χώρας, αλλά στο επίπεδο όλων των χωρών, διότι είναι αδύνατο να έχεις resources, να έχεις δυνάμεις για να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις και να ανακαινώσεις πλοία με τέτοιο πολύ μεγάλο πληθυσμό που πρέπει να βγουν από ορισμένες πολύ συγκεκριμένες εξόδους διαφυγής. Τις αρμοδιότητες τις ξέρετε, κυρίως ξέρετε την κήρυξη για τους Δήμους, η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης είναι πιο σημαντική από αυτές που έχουμε. Εμείς ωστόσο θεωρούμε ότι οι Δήμοι και στο επίπεδο των Δήμων είναι η τάση πλέον η οποία εκεί θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τις κοινωνίες μας και να τις κάνουμε πιο ανθεκτικές, όπως επιβάλλει πλέον και το πλαίσιο ΣΕΝΤΑΙ, αλλά κυρίως γιατί εκεί συναντώνται όλες οι φάσεις καταστροφής, από την πρόληψη, την προετοιμασία, από τα early warning systems που αναφέρατε, δηλαδή τα συστήματα προειδοποίησης που αναφέρατε, Δήμαρχε, βέβαια στη διαχείριση των άμεσων συνεπειών, στην αποκατάσταση και γενικά δηλαδή ο κύκλος που ξαναεπανέρχεται. Εμείς έχουμε και την ευθύνη βέβαια και της εκπροσώπησης της χώρας σε όλους τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έχουμε μια μεγάλη συζήτηση η οποία μας αφορά όλους και όλοι εδώ που είσαστε παρόντες, είναι η πρόταση Juncker, το λεγόμενο Rescue EU που έχετε ακούσει. Είναι μια συζήτηση η οποία έφυγε από την Βουλγαρική Προεδρία αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύ καλή η πρόταση. Τώρα έχει πάει στην Αυστρία. Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε. Είχε μας έδινε τη δυνατότητα να κάνουμε μια ευρωπαϊκή βάση εναέριων μέσων στη χώρα μας με πλήρη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Τώρα έχει πάει στην Αυστρία. Ξέρετε, πάντα η Ευρώπη είναι πάντα θέμα συσχετισμών κάθε φορά όταν αλλάζει προεδρία. Έχουμε δώσει μια μεγάλη μάχη. Έχουμε ιδιαίτερες προσδοκίες, αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η χώρα μας. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο για να μην είναι πολύ, να τρέξω πολύ γρήγορα, ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και επειδή η Γενική Γραμματεία πρόσφατα, πριν ένα χρόνο, ουσιαστικά αναγνωρίστηκε και ως Special Agency, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα χρηματοδοτικά εργαλεία ανθρωπιστικής βοήθειας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον είναι να δώσουμε και αυτή την απαραίτητη εξωστρέφεια. Να ξέρετε ότι 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνο η DG ECO δίνει, δηλαδή η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γενική Διεύθυνση δίνει για βοήθεια ανά τον κόσμο και εκφράζοντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ξέρετε ποιοι παίρνουν αυτά τα χρήματα? Συνήθως 4 χώρες. Η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Δανία. Δηλαδή η Δανία και η Σουηδία θα... όχι, την είπα, και η Δανία. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι χρήματα, και αφού αναλαμβάνουν ήδη να τα διαχειριστούν είτε μέσω των μη κυβερνητικών οργανισμών, είδατε τι έγινε με το προσφυγικό τώρα τελευταία και με άλλες δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και για τη χώρα μας. Γι' αυτό είμαστε και σε μια διαδικασία τώρα, έχουμε ζητήσει τεχνική βοήθεια, το πώς
θα κάνουμε μια ανάλυση κινδύνου στο σύνολο της χώρας, έτσι ώστε να φτιάξουμε και να αναπτύξουμε και δομές για τη έτσι ώστε σε περίπτωση μιας μεγάλης καταστροφής να έχουμε τη δυνατότητα της ανάπτυξης χώρων προσωρινής φιλοξενίας με όλες τις διαδικασίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που είμαστε τώρα. Αυτό θα μας δώσει και τη δυνατότητα να μπορούμε να συμμετέχουμε και στο εξωτερικό με ανθρωπιστικές αποστολές και όχι μόνο με τους επαγγελματίες της αποκλειστικής απόσχολησης, αλλά και με τους εθελοντές, όπως κάνει και το ίδιο και η Γερμανία με το ΤΕΧΑΒΕ και όλες οι άλλες μεγάλες δυνάμεις. Το τι κάνουμε δεν θα μείνω. Μένω σε ένα πυλώνα στο τέλος. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού. Σας έχω ένα βιντεάκι το οποίο είναι καινούριο. Θα το δείξουμε εδώ πρώτη φορά. Είναι η καινούργια μας έτσι. Η καινούργια μας προβολή που αφορά την ευαισθητοποίηση και κυρίως τις αγροτικές περιοχές για τη μείωση του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών. Ξέρετε ότι ως Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και κυρίως ο Γενικός Γραμματέας. Στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας υπάγεται και το πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια δομή, εγώ τη θεωρώ, όχι γιατί προέρχομαι από το πυροσβεστικό σώμα, αλλά ίσως από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή και κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο για την αντιμετώπιση κυρίως των περισσότερων κινδύνων και με τη μεγάλη ευθύνη που έχει στο σύνολό του, που είναι η δασοπυρόσβεση, δηλαδή η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης. Φέτος είμαστε μια ιδιαίτερη χρονιά. Βέβαια, ευτυχώς βγήκε νέο έκτακτο. Θα έχουμε και τις επόμενες μέρες βροχούλες, αλλά ποτέ, αν δεν μηδέν αύριο το τέλος τους μακάριζε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι προγονοί μας, ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της αντιπυρικής περίοδου, γιατί και μόνο ο βασικός παράγων που ουσιαστικά που επηρεάζει δηλαδή το πόσο έφλεκτη και πυρηγινή θα είναι μια περίοδο, αντιπυρική περίοδος είναι οι καιρικές συνθήκες. Άρα ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Να πω ότι για φέτος, και το ξέρουν και οι περισσότεροι, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Ήδη ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο από πέρσι και από πλευράς εναέριων μέσων. Πέρσι, ξέρετε, δοκιμάστηκε περισσότερο, παρόλο ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά, κυρίως η Δυτική Ελλάδα και κυρίως ο νομός Ηλίας, το Λακαρνανίας είχε πάρα πολλές πυρκαγιές, αλλά βέβαια και τα Ιόνια νησιά, με επίκεντρο βέβαια πάντα τη Ζάκυνθο, που ξέρετε, ευχόμαστε φέτος να είναι στρατηγία καλύτερα τα πράγματα. Θα έχουμε τη χαρά να πούμε ότι θα έχουμε μόνιμα το βαρέως τύπου το ελικόπτερο, θα ενισχύσουμε και με άλλο ελικόπτερο και την περιοχή της Καλαμάτης, όπου και κάτω εκεί είχαμε πυρκαγιές για πρώτη φορά μεσαίου τύπου, είναι τώρα στις επόμενες μέρες να αναπτυχθεί, και κυρίως θα έχουμε και μια πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε 2-15, νομίζω ήδη έχουν έρθει στην Ανδραβίδα, και στο σχεδιασμό είναι να αναπτυχθούν και στο Άκτιο τις επόμενες ημέρες ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που θα έχουμε. Άρα είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Αν λάβετε υπόψη και σε συνδυασμό ότι καταφέραμε να έχουμε πλέον τους 2.400 πόσοι είναι οι πενταετής, οι οποίοι γίνανε μόνιμοι, που σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα γιατί δουλεύουν κανονικά όπως τους μόνιμους. Είχαμε βέβαια και άλλο ένα μήνα περισσότερο τους εποχικούς πεσβέστες. Γενικά δηλαδή, για να μην σας λέω, θεωρώ ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Βέβαια, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τη μακρά διαδρομή μου ότι όσες και δυνάμεις να έχεις, πάντα θα υπολείπονται των δυνατοτήτων της περιοχής, και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό που λένε και στο εξωτερικό, το λένε πάντα be prepared, όσο το δυνατόν να προετοιμαζόμαστε. Και προσπαθούμε να κάνουμε και μια πολύ μεγάλη δουλειά, κυρίως με τους Δήμους. Ήταν πρώτη φορά και με τις περιφέρειες. Πρώτη φορά κάναμε και συναντήσεις και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά οι Δήμοι έχουν κάνει μια θεαματική πρόοδο και υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, αλλά και από τους νέους δημάρχους που είχαν αναλάβει τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε και το διαισθανόμαστε αυτό το πράγμα, αλλά και κυρίως από το προσωπικό
το οποίο ένα μεγάλο μέρος αυτών που συζητάω και με την πανεπιστημιακή κοινότητα αναζητά και στο να μετέχει σε προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως μεταπτυχιακά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, άρα έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε και είναι η υπονομοθέτηση και θα λύσει αρκετά προβλήματα βέβαια. Το έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο, είναι στο Υπουργείο. Είχαμε χθες μια συνάντηση, αναβλήθηκε. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, που εκεί θα δώσουμε έμφαση πάρα πολύ μεγάλη στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα προσωπικό τέτοιο που θα φτάσει σε ένα σημείο συναντήληψης με όλες τις άλλες δυνάμεις και θα έχει πλήρη αίσθηση του περιβάλλοντος στο οποίο καλείται να δράσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να εκπαιδεύσουμε και τα στελέχη, και το προσωπικό, αλλά και τους ερετούς, όπου καλούνται να διαχειριστούν και να λάβουν δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις μέσα σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Ένα άλλο πράγμα που κάνουμε τώρα, και επειδή εδώ και το θέμα έχει σχέση με την ψηφιακή αξιοποίηση και την ψηφιακή τεχνολογία αξιοποίηση, είναι το 112. Ευελπιστούμε ότι σε 6-7 μήνες, αν δεν υπάρξουν άλλα προβλήματα, είναι πάρα πολύ χρόνος εξέλιξης, ότι θα δοθεί οριστικό τέλος και θα παραδοθεί το έργο του 112, που είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, όχι μόνο για την περιορισμό του χρόνου του καλούντος, ο οποίος θα μας δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή την άμεσο εντοπισμό σε κάποιον που κινδυνεύει είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα, είτε οπουδήποτε, αλλά και κυρίως τη δυνατότητα, αυτό που επιβάλλει πλέον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οδηγία, τη δυνατότητα ενημέρωσης και ενημέρωσης για ένα κίνδυνο μιας πολύ συγκεκριμένης χωρικής περιοχής οπουδήποτε. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, στη δυνατότητα της ανάπτυξης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορεί να ειδοποιείται ο πληθυσμός μιας πολύ συγκεκριμένης περιοχής. Γίνεται πολύ σημαντική δουλειά και μέσα σε αυτό το σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψη μας και τα άτομα με αναπηρία. Είναι μια άλλη δουλειά που θέλουμε να δίνουμε, γιατί δεν θα μπορούν, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν μπορούν να καλέσουν το 112 ή δεν μπορούν να μιλήσουν. Άρα προσπαθούμε ειδικά λογισμικά και ειδικές εφαρμογές να εντάξουμε, έτσι ώστε ο τηλεφωνητής που θα παίρνει την κλίση να έχει πλήρη εικόνα για αυτόν τον άνθρωπο που καλεί σε βοήθεια. Και κυρίως μέσα σε αυτό ταυτόχρονα προσπαθούμε να δούμε και τις διαδικασίες των smartphone, δηλαδή να αξιοποιήσουμε και τεχνολογίες πιο καινούργιες που θα μας δίνουν ακριβείς συντεταγμένες για ένα άτομο το οποίο έχει χάσει τον προστατευτισμό του, ότι συμβαίνει, έτσι ώστε τα σωστικά συνεργεία και οι ομάδες διάσωσης να φτάνουν άμεσα στον άνθρωπο ή στο θύμα που ζητάει βοήθεια. Ένα θέμα που έχουμε κάνει και νομίζω το έχει και από την πυροσβεστική ο κύριος Καναβόρ. Ναι, είναι για το Engage, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Αυτό θέλουμε να το επεκτείνουμε και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Θέλουμε και οι Δήμοι και οι δομές πολιτικής προστασίας και των περιφερειών να έχουν μια εικόνα το τι διαμείβεται και να γνωρίζουν και τα δικά τους μέσα που ακριβώς γίνονται κατά την ώρα της καταστροφής και αν υπάρχουν νέες ανάγκες. Άρα είναι μια πολύ συγκεκριμένη πλατφόρμα η οποία θα μπορέσει να λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα διοίκησης. Κάναμε και κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις που θέλω να σας πω. Το ένα που το έχουμε πετύχει ήδη πέρασε. Οι τριμηνίτες γίνονται τετραμηνίτες για όσους Δήμους θέλουν να πάρουν κάποιο προσωπικό, κυρίως για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης. Και βέβαια λύθηκε μία και διαπαντός, λύνεται μάλλον τώρα περνάει αυτό, το θέμα των αιμάτων, το οποίο είχε μία διαφορετική, πάντα δημιουργούσε πρόβλημα ποιος είχε την αρμοδιότητα. Το λύνουμε, περνάνε στις περιφέρειες και δίνεται δυνατότητα σύμπραξης και, δυνατότητα σύμπραξης και υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων, έτσι ώστε να λύνει το θέμα. Ένα άλλο θέμα, ναι, και ένα άλλο θέμα που θέλουμε να κάνουμε, το ξέρει ο Υπουργός και νομίζω ότι θα βρεθεί λύση, είναι η ΣΑΤΑ πυροπροστασίας, να δίνεται δυνατότητα να είναι πολιτικής προστασίας, έτσι να μπορούν οι Δήμοι να καλύπτουν και άλλες μεγαλύτερες ανάγκες που έχουν για όλους τους κινδύνους γενικά.
για το άρθρο 94, κάποιος με ρώτησε εδώ πέρα, είναι μια συζήτηση, εχθές είχαμε μια συνάντηση, θα υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση συνεργασία πυροσβεστικής Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε να δώσει αυτή τη διευκόλυνση που είναι για τον καθαρισμό οικοπαίδων, γιατί στην εφαρμογή αυτού του νόμου υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, μπαίναν σε θέματα ιδιοκτησίας, υπήρχαν και συνταγματικά κολλήματα, υπήρχαν χιλιάδες πράγματα τα οποία τα είδαμε και στο βαθμό που μπορούμε να τα διορθώσουμε θα το κάνουμε. Και ένα άλλο θέμα που δεν το έχω δώσει αυτή τη διαφάνεια και μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλοί δήμοι είναι αυτό που αφορά τον αιγιαλό, δηλαδή όταν κηρύσουμε σε μια περιοχή, σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, να περιλαμβάνει και τον αιγιαλό. Είμαστε στην συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να μπορέσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες να κάνουν τις απαραίτητες τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των άμεσων συνεπειών. Έχουμε διάφορα έργα σε εξέλιξη, συμμετέχουμε σε κάποια προγράμματα, θέλουμε να βάλουμε και τους δήμους. Σιγά σιγά ξεκινάμε και από τις περιφέρειες, ήδη το πρόγραμμα ΤΑΦ που είναι για πλημμυρικό κίνδυνο, συμμετέχουν από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, από την αποκεντρωμένη και από την περιφέρεια, καθώς εκεί έχουν μεγάλες πιθανότητες για πλημμύρες πεδίου και όχι ξαφνικές πλημμύρες. Σας είπα, αυτό που κάνουμε με τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας είναι τεχνική βοήθεια. Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία. Προσπαθούμε με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, δηλαδή το Rescue EU, που θα δώσει αυτή την ανάπτυξη, τη δυνατότητα ενίσχυσης των δυνατοτήτων, αλλά κυρίως και χρηματοδοτήσεις. Θέλουμε να είμαστε μέσω και θέλουμε κυρίως να περάσει αυτό δια της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού και στις εθελοντικές οργανώσεις. Διμερείς συνεργασίες και βέβαια η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αν έχουμε χρόνο θα σας δείξω. Στόχος μας είναι αυτό που είπατε, Δήμαρχε, να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης και έτσι σκεφτόμαστε δηλαδή μια θεσμική αναδιοργάνωση όπου θα λαμβάνει υπόψη του κάποιες βασικές λειτουργίες τις οποίες βλέπετε, όπως είναι η κένωση, παροχή στέγης, τροφή, επικοινωνίες. Είναι ένα βασικό πράγμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι Δήμοι δεν επικοινωνούν με την πυροσβεστική, η πυροσβεστική δεν επικοινωνεί με τους Δήμους, η περιφέρεια δεν επικοινωνεί με το ΕΚΑΦ και ούτω καθεξής. Χρειάζεται δηλαδή να έχουμε πολλαπλά συστήματα και τελικά καταλήγουμε στο κινητό τηλέφωνο. Όχι, πρέπει να βρούμε κοινές διαδικασίες, να τις λάβουμε υπόψη και κοινές βάσεις δεδομένων, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι να έχουν εικόνα του ότι διαμείβεται. Και βέβαια να πω δύο πράγματα την καινούργια φάση που προσερχόμαστε και να κλείσω. Είναι το πλαίσιο ΣΕΝΤΑΕ 2015-2030. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι το σημείο επαφής της χώρας μας, που έχει θέσει 4 προτεραιότητες και 7 στόχους. Κυρίως το σημαντικό είναι στις προτεραιότητες είναι ότι πρέπει πλέον στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών να υπάρξει κατανόηση της επικινδυνότητας και ενίσχυση της διακυβέρνησης, δηλαδή διαλειτουργικότητα που είναι ζητούμενο για μας και της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών. Οι όποιες επενδύσεις είναι προσανατολισμένες στη μείωση του κινδύνου και την αύξηση της ανθεκτικότητας, που σας το είπα, και βέβαια προαγωγή της ετοιμότητας για αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών και της καλύτερης ανοικοδόμησης, αυτό το Build Back Better που λένε. Και βέβαια εδώ βλέπετε τους 7 στόχους που θέτει το ΣΕΝΤΑΕ. Έχουμε πάει σε πολλαπλές συναντήσεις στο εξωτερικό που έχει σχέση με μείωση της θνησιμότητας, κυρίως μείωση των οικονομικών απολειών, έχει σχέση με την ανάπτυξη, μείωση των ζημιών σε κρίσιμες υποδομές κτλ. Στόχος είναι ότι θα πρέπει αυτό που η μεγάλη συζήτηση που γίνεται είναι ότι να έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις μια τοπική κοινωνία που να μπορεί να αναγνωρίζει τον κίνδυνο που έχει, αυτόν να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να μειώσει και την πιθανότητα του ενδυνάμει, του υποδημιουργία κινδύνου και να προετοιμάζεται για τον εναπομείναντα κίνδυνο. Άρα καινούργιες συζητήσεις μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς θέλουμε να θεωρήσουμε και να εξυγχρονίσουμε όλο το θεσμικό πλαίσιο στη βάση αυτού του ολοκληρωμένου και διασυνδεδεμένου συστήματος και βέβαια μια επόμενη φάση που θέλουμε το 112 και το λέω και εδώ για να το πω και πρώτη φορά, θέλουμε να
να πάμε στη διαχείριση μιας καταστροφής, το είστε κομμάτι σύστημα για αυτά, στο επίπεδο των περιφερειών. Δηλαδή, η διαχείριση μιας καταστροφής να είναι στο επίπεδο της περιφέρειας, αλλά και η ανάπτυξη των δυνάμεων. Και αυτό θα γίνει αν αναπτύξουμε τα κέντρα και τα τοπικά 112 σε επίπεδο περιφέρειας. Ολιστικές προσεγγίσεις μαζί, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η μετανάστευση είναι διάφορα θέματα που απασχολούν σήμερα όλο τον κόσμο. Πολιτιστική κληρονομιά, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και εμείς έχουμε, που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, ειδικότερα εσείς εδώ στη Δυτική Ελλάδα, είναι τεράστια. Και βέβαια τα θαλάσσια ατυχήματα, ορειβατικά και όλα αυτά που σας είπα. Εδώ θα σταματήσω και έχω ένα βιντεάκι, αν έχουμε ένα λεπτό, έχω δύο, θα σας δείξω το ένα για να μην καθυστερώ, το οποίο είναι το καινούριο. Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Προστάτευσε σπίτι και εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και βοσκοτόπια, απομακρύνοντας τα ξερά χόρτα. Αν έχεις ζώα, σκέψου πού θα τα πας για να τα προστατεύσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μια σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μια δασική πυρκαγιά. Συντήρησε τα γεωργικά μηχανήματα και πάρε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην γίνουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς. Δείξε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεσαι εργαλεία που δημιουργούν σπιλτήρες, καθώς και στο κάπνισμα των κυψέλων. Νίκες, ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια. Να θυμάσαι ότι απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην ύπαιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Ενημερώσου καθημερινά για την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιά στην περιοχή σου. Δες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Προστάτεψε σπίτι και εγκαταστάσει. Μόλις εχθές μας το παραδώσαν και γι' αυτό στάθηκα έτσι στην ανάγκη να σας το παρουσιάσω ως πρώτους. Να πω ότι εμάς μας δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου και κυρίως στα ειδικά κοινά στόχους. Θέλουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή και κυρίως και με την πυροσβεστική, η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά, έτσι ώστε να εκπαιδεύουμε κυρίως τον πληθυσμό, τον αγροτικό πληθυσμό και κυρίως τον πληθυσμό που έχει μείνει στα χωριά, που είναι μεγάλης πλέον ηλικίας κτλ., να ενημερώνουν και να γνωρίζουν για τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν γύρω και μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.